Δύο μετάλλια μέσα σε λίγες ώρες πανηγύρισε η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Αυγούστου, ο Μίλτος Δεντόγλου με ένα πολύ μεγάλο άλμα, στην έκτη του και τελευταία προσπάθεια, προσγειώθηκε στα 8,41 μέτρα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ο Έλληνας Προαδελτής έγραψε ιστορία, κερδίζοντα για πρώτη φορά ένα Ολυμπιακό Μετάλλιο. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Μίλτον Τεντόγλου, καθώς στην πρώτη προσπάθεια ο Έλληνας Προαδελτής μπορεί να έκανε 8-11, αλλά στη συνέχεια είχε δύο άκυρες προσπάθειε, και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα βρισκόταν εκτός Μεταλλίων. Ο 23χρονος Σάλτης στην πέμπτη προσπάθεια έκανε 8-15 και έδειξε σιγά-σιγά ότι βρίσκεται το ρυθμό του. Στη τελευταία του προσπάθεια και παρόταν εκτό Τριάδας, πέταξε στα 8-41, ανέβηκε στην πρώτη θέση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο κουβανός Ατσεβαρία είχε και αυτός κάνει νωρίτερα 841, αλλά ο Τεντόγλου είχε καλύτερη δεύτερη προσπάθεια καθώ είχε 8-15, ενώ ο Κουβανό είχε δεύτερη προσπάθεια 8-09 και έτσι χρυσό Ολυμπιονίκη αναδείχθηκε ο Έλληνα πρωταθλητή. Την τρίτη θέση κατέκτησε ένα ακόμα Κουβανό, ο Μάικελ Μάσο με 8-21. Όλοι οι αθλητέ πήδηξαν αρκετά άλματα πάνω από τα 8 μέτρα, αλλά κανεί δεν πέρασε τα 8,50 όπω τα περιμέναμε. Ο Μίλτο έδειξε την ποιότητά του στην τελευταία του προσπάθεια, έδειξε την ψυχραιμία του και κατέκτησε το δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο για την Ελλάδα, την Ολυμπιάδα του Τόκιο. Λίγη ώρα αργότερα, στην γυμναστική και στου ο λευτές Πετρούνια για δεύτερη διαδοχική φορά. Βρέθηκε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων αφού κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων. Ο 39χρονος γυμναστής ήταν εξαιρετικός πάνω στου κρίκου, ωστόσο ένα μικρό βήμα στην έξοδο ήταν εκείνο που του θέρισε να ανέβει για μία ακόμη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η επιτυχία του Πετρούνια είναι τεράστια αν αναλογιστούμε τι έχει τραβήξει τα τελευταία τρία χρόνια με αλλεπάλληλους τραυματισμούς. Ο Έλληνας Πραδελτής έκανε επέμβαση στον αριστερό ώμο, έδωσε μάχη με τον χρόνο και τελικά πήρε οριακά την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα μήνα πριν το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Στον τελικό είχε εξαιρετική εμφάνιση και όπως τόνισε και ο ίδιος ήταν ο καλύτερος πάνω στους κρίκους, αλλά η όχι τόσο καλή το έξοδος του έδωσε μόνο το χάλκινο μετάλλιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας μάζεψε 15.200 πόντους πίσω από τον Γιάνγκ Λιού ο οποίο είχε 15.500 και από τον Χαου Γκού ο οποίο είχε 15.300. Ο Λευτέρη έγραψε για μία ακόμη φορά με χρυσά γράμματα το όνομά του στον ελληνικό αθλητισμό. Στην υδατοσφαίριση, ισοπεδετική ήταν η εθνική ομάδα Πόλο Ανδρών, καθώς επικράτησε τον τελευταίο αγώνα της φάσης των Ομίλων με 14-5 απέναντι στην ομάδα των ΗΠΑ. Η εθνική μα ομάδα γνώριζε μετά το ισόπαλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ουγγαρία και Ιταλία, όπου έλεξε με 5-5, πως με νίκη θα κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου και πιθανότητα θα έχει καλύτερη διασταύρωση και τα προμηθευτικά του τουρνουά. Παρ' όλα αυτά και με τη μεγάλη διαφορά τερμάτων που κέρδισε, ακόμα και αν είχε κερδίσει η Ιταλία, η εθνική μα ήταν πρώτη και σε ισοβαθμία. Η εθνική απέναντι σε μια καλή ομάδα όπω οι ΗΠΑ προκρίθηκαν και αυτέ στη φάση των 8 ήταν ισοπεδετική και έκανε μία από τι καλύτερες της εφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Μετά από αυτήν την νίκη, η εθνική κατέλαβε την πρώτη θέση, έχοντα συνολικά τέσσερι νίκες και μία ισοπαλία, και πλέον στη φάση των 8 θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Μαυροβουνίου, που ναι, μεν φαίνεται ότι δεν είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, αλλά είναι μία παραδοσιακή δύναμη με μεγάλες επιτυχίες στην υδατοσφαίριση. Τα 8 λεπτά αναμέτρηση με τι ΗΠΑ διαμορφώθηκαν ω εξή: 4-1-6-3-11-5-14-5. Για την Εθνική Ελλάδο, 5 γκολ πέτυχε ο Γενιδουνιά, 4 ο Φουντούλη, 2 ο Αργυρόπουλο, 1 ο Σκουμπάκη, 1 ο Κολόμβο και 1 ο Βλαχόπουλο. Η τελική κατάταξη του πρώτου ομίλου διαμορφώθηκε ω εξή: Ελλάδα πρώτη με 9 βαθμού, Ιταλία δεύτερη με 8, Ουγγαρία τρίτη με 7 και ΗΠΑ με 4 προκρίνονται στην επόμενη φάση, ενώ η Ιαπωνία με 2 και Νότια Αφρική με 0 αποκλείζονται. Από το δεύτερο όμιλο πέρασαν η Ισπανία η Κροατία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο.